Γεια σου κυρία Νικολέτα Πολιδόρ. <laughs> Αρέσκει μου για να είσαι στην αρχή. <laughs> Καλώ όρισε. Γεια σου, Ανδρέα. Καλώ όρισε στο στούτιο μα. Ε, για, ακόμα μια φορά. <laughs> για ακόμα μια φορά. Να πούμε ότι το podcast του τον χορηγείται από την LLPO Law Firm και ευχαριστούμε του πάρα πολλά για την βοήθεια και την συμπαράστασή του. Εγνώρισα σε θυμού έπαιξε μια φορά το τηλέφωνο και λέει είμαι από το συστήμα Cyprus και έχουμε μια ορχήστρα με μωρά και θέλουμε να έρθουμε να έχω γραφείο μου ως δασκάλου και με σε φάση εντάξει, ακούτε μου, έναν, ακούτε μου σαν disaster το πράγμα, disaster to happen ας πούμε ε, μιλήσαμε πριν το γραμμό και μετά που φτέτε εγώ νιώσα μια απίστευτη ενέργεια και αγάπη για τούτο που έκαναν τα μωρά που είχε και εφηβούς προφανώς Εντάξει, για εμάς μωρά mm. και εφηβούς. Αλλά κυρίως ένιωσα μια αναπιστευτή αγάπη που την ομάδα του συστέμα και κυρίως που εσένα και την κοντινή σου ομάδα μου να μας πεις κι αν είναι, Τι είναι το σύστημα σαν υπρούς. Λοιπόν, Λοιπόν, ε, να πω τα βασικά και μετά... Mm -hmm. ε, και μετά ε, ρωτώ εγώ. Όχι, ε, να σε ρωτήσω εγώ. Εντάξει, δέχομαι. Το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος, το πώς αντιλαμβάνεται το κάθε μωρό το πώ αντιλαμβανόμαστε εμεί το τι είναι το σύστημα Cyprus, το πώ το νιώθει ο καθένα. το είναι που βλέπω είναι ότι είναι αρκετά διαφορετικό. Είναι αρκετά διαφορετικά τα πράγματα που μπορεί να κάνει. που το εκλαμβάνει, που το εκλαμβάνει ο κάθε θεατή, ο κάθε που έξω από τον χρόνο. Και από έξω και που, μέσα. Και που μέσα. Τι σημαίνει για ένα μόνο που συμμετέχει στο σύστημα, το σύστημα. Τι, τι είναι για τη ζωή του, mm -hmm. τι είναι για μα. Mm -hmm. Για τους, για τους uh, μουσικούς που είναι μέσα, είτε είναι οι καθηγητές μας, είτε είναι ο μαέστρος, μαέστροι που μπορεί να συνεργαζόμαστε. Η ομάδα παραγωγής, οι εθελον, εθελοντές. Πολλοί εθελοντές, mm -hmm. ναι. Τι εντζήνω που πιάνουν, πιάνει ο καθένας mm -hmm. και τι, σημαίνει, τι, τι νιώθει ότι πιάνει, τι, τι νιώθει ότι προσφέρει. Mm -hmm. Συμπεριλαμβανωμένων και των ίδιων των παιδιών. Mm -hmm. Το σύστημα είναι ένα μουσικοκοινωνικό πρόγραμμα okay. το οποίο ε, εστιάζεται στη δημιουργία ορχηστρών. Μάλιστα. Ορχηστρικά mm -hmm. Ένα πρόγραμμα το οποίο άρχισε στη Βενεζουέλα το 1975. Μάλιστα. Και ε, με δημιούργησε ορχήστρα όταν πίγες πήγε στις, στο Καράκας. Έπιασαν παιδιά στην ουσία από τους δρόμους του Καράκα. Του Καράκα. Όταν του δρόμου, με χόμλε κυρίω ή, ή, που, πολλά, που, που, φτωχή, που πιο φτωχέ τάξει, να σου το ονομάζουμε. Ε, ναι, και που φτωχέ τάξει, είτε που ήταν σε εξαιρετικά δύσκολε mm -hmm. και σε εξαιρετικά, σε εξαιρετικά. Σε πολλού κινδύνου. Ε, Ξεκίνησε το 1975 με 11 παιδιά σε έναν υπόγειο από τον Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου και σήμερα υπάρχουν προγράμματα εμπνευσμένα από το όλο σύστημα σε παραπάνω από 70 χώρε. Σε όλον τον κόσμο, σε όλε τι υπήρου, με πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά που συμμετέχουν. Σηκώνεται λίγο τριχά μου. Ε, τριχά σου να σου πω ότι το περασμένο Σεπτέμβριο ήμουν στη Βενεζουέλα, mm -hmm. όπου μα καλέσαν για την πρώτη συναυλία του Ελ' Σύστημα Μουντιάλ, όπου έφεραν που πάρα, πάρα πολλέ χώρε για να έχουν την, ε, την πρώτη ορχήστρα. Mm -hmm. ε, τα όσα είδαμε, <laughs> πρέπει να είδαμε πάνω από 2.000 μωρά να, να κάνουν perform. Και διάφορα είδη, όχι μόνο κλασική μουσική. Ενώ πλέον, πλέον εξέφυγε από μια κλασική ορχήστρα. Εντάξει, και οι συναυλίες, σα και που τις παρακολούθησαν κάποια, αν και κλασική μουσική. Ε, νομίζω φεύγει από τη σοβαροφάνεια ή τη σοβαρότητα τη πιο... κλασική μουσική. Υπάρχει η κλασική μουσική, και αλλά υπάρχουν και άλλα είδη. Δεν θέλω να πω, δεν επικεντρώνεστε στην κλασική μουσική. Ναι ναι, 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 ναι. Αλλά ε, σίγουρα είναι μέσα, αλλά μιλούμε ότι στη Βενεζουέλα, μιλούσαμε, δηλαδή κάθε μέρα βλέπαμε δύο συναυλίες πέρα από τι επισκέψει μα στα Νούκλεο, όπω λέγονται, στα κέντρα, mm -hmm. ε, στου πυρήνε, ε, που. Ε, που Mm -hmm. λειτουργούν τέλο πάντων στο Καράκα και στα περίχωρα. Ε, είχαμε δύο συναυλίε που μπορεί να ήταν που χοροδίε, μπορεί να ήταν που jazz, ροκ, ε, μπάντες μπάντε που έκαναν μαθητέ, ε, με παιδιά, με ε, ε, συνοηματική. Δηλαδή... Ο στόχο όταν ξεκίνησε να το πράγμα στη Βενεζουέλα ήταν να παράξει καλή μουσική ή να φέρει κοντά του τα παιδιά, να του παροτρύνει, να, να του παροτρύν, βάλει σε έναν δρόμο που εκείνο που το ίδρυσε να θεωρούσε ότι είναι πιο καλό για εκείνο τα παιδιά, και ταυτόχρονα παράξει μουσική. Δηλαδή, είναι πιο κοινωνικό project, ή πιο μουσικό project. ή... Είναι... Και τα δύο. Τότε πώ ήταν. Και τα δύο. Και τα δύο. Ο, ναι, ο τρόπο που τα έβλεπε τότε ο Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου ήταν ότι η μουσική ήταν προνόμιο μόνο των ελίτ. Για να, για να μάθουν και μάλλον μουσική. ήταν τότε στη Βερυζουέλλα ναι, έγινε η ιστορία στη Βερυζουέλλας αλλά φαντάζομαι <laughs> μιλούμε για απίστευτη εγκληματικότητα <laughs> ε, υπάρχουν και πάλι και ενώ που με τα παιδιά που μιλούν για το πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν ε, στον δρόμο <laughs> και τα λοιπά ε, οπότε ναι ε, φυσικά πλέον για να καταλάβεις ακόμα όταν πιάσαμε ταξί ο ταξιτζή, όταν ήταν, ήταν μωρό, ήταν, ήταν στο σύστημα. Ενώ εν τόσο με μέρο. τη κουλτούρα. Απ, απίστευτο. Απίστευτο. Και fast forward στο 18-17, ιδρύει ναι. εσύ μαζί με τη Μύρια. Με τη Μύρια Κάλιντζο, τον Πέτρο Στυλιανού. Το σύστημα Σάιπρου. Ναι. Εντάξει, πολλέ ερωτήσει. Η πρώτη ερώτηση είναι. Πια, τι, είναι τούτη ανάγκη που σε όθησε μαζί με τούτα τα παιδια mm -hmm. να ιδρύσει όλο το πράγμα, πρώτη ερώτηση. Και δεύτερο, Πρέπει να πιάσεις άδεια από το, το συστήμα πρέπει να σου αποδείξει ότι μπορεί να κάνεις κάτι έχει, σαν το franchise, ας πούμε. Ναι. Ε, ξεκινώ. Λοιπόν, ε, καταρχήν ήμουν στο σχολείο της Φανερωμένης που το 2010 στο Δημοτικό, αλλά είχα τζο με το γυμνάσιο, και με τον υπηαγωγείο τη Φανερωμένη. Ήμουν μουσικό στα απογευματινά τα προγράμματα. Τότε ήταν mm. ζώνες ζώνε εκπαιδευτική προτεραιότητα. Μετά έγιναν. Άρα ήσουν κάπω εργοδοτήσουν που το Υπουργείο Παιδεία κάπω. Ναι, okay. και ήμουν στο... mm -hmm. στα απογευματινα mm -hmm. προγράμματα, τα οποία ζώνε εκπαιδευτική προτεραιότητα ήταν ε, μετά δράσει σχολική και κοινωνική ένταξη. Οπότε ε, στη φανερωμένη που γνωρίζουμε λίγο την κατάσταση τη περιοχή, ε, ήρθα αντιμέτωπη με ένα σχολείο το οποίο. Sorry, ποια είναι η κατάσταση τη περιοχή. Ειδικά σήμερα και μετά που έκλεισαν, που έκλεισαν το σχολείο. Mm -hmm. ε, like, εννοείται εν τη δική σου άποψη να Ναι, και μάλλον να, να συμφωνήσουμε. Να, αλλά, <laughs> να πω καταρχήν ότι όταν πήγα, ήταν ένα σχολείο στο, στο οποίο δεν υπήρχε ούτε και ένα Κύπριο. Όταν λέμε Κύπρο, εννοούμε ένα τόμπο, γεννήθηκε στην Κύπρο. Όχι, γεννήθηκαν στην Κύπρο, εννοεί και τα παιδιά. Άρα εννοεί που ο παπά του ή η μαμα του γεννήθηκαν να του γίνει στην Κύπρο. Ναι. Που να έχουν κυπριακή υπηκότητα. Να σου το πω έτσι. Και είδα παιδιά που ο τρόπο που μεγαλώνει. Συγγνώμη, άρα σε και μωρά που γεννήθηκαν στην Κύπρο δεν είχαν καν κυπριακή υπηκότητα. Ναι, ναι, ναι. Κύρι... Να. Έτσι είναι. Ενώ mm. δε σημαίνει ότι άμα γεννηθεί στην Κύπρο, πιάνει αυτόματα κυπριακή υπηκότητα. Mm -hmm. ε, ναι, έχω, που, θε, είναι η second generation migrants. Okay. Όπω όπως λέμε. Πολλά μεγάλη κουβέντα. Ε, με, και, μεγάλη συζήτηση. Πολλά μεγάλη συζήτηση και για το τι δικαιώματα έχουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε Φυσικά. Με για τούτο. Φου... Ε, λοιπόν, ήρθα αντιμέτωποι με μια κατάσταση στην οποία. Πραγματικά σου μιλώ, εκαθόρισε με σαν άνθρωπο η εμπειρία μου στη φανερωμένη. Okay. Το πώ τούτα τα μωρά μεγαλώνουν, τι ευθύνε που μπορεί να έχουν στο σπίτι του, το να μαγειρεύουν για την υπόλοιπη οικογένεια, να φροντίζουν άλλα μωρά, να είναι υπεύθυνοι. Ε, για πράγματα για... που εν της τους ηλικία του. Εν τους τη ηλικία του, ίσω ακόμα και να ήταν τη ηλικία του, εγώ δεν ήμουν έτσι μαθημένη. Ή δεν έβλεπα, δεν mm. σε έναν περιβάλλον που έβλεπα τούτο το πράγμα που συνομήλικους μου όταν ήμουν στην ηλικία τους ή ακόμα και, πιο μεγάλη. Αν πάμε καμπόσα χρόνια πίσω, 50-60 χρόνια πίσω και είπα, μας οι παππούδες μας και οι μας είμαι μου γιαγιά μου, ας πούμε ότι 9 χρόνων σχόλιο, και στο χωράφι ναι. που τώρα είναι της ηλικίας της. Εν και είπαμε ότι τα μωρά, στο χωράφι ναι. αλλά, αλλά λέει και ζούσαν μια ζωή η οποία ενώ, ναι, οκ. Τι νόμου που ένιωσα τέλο πάντων ήταν ότι τούτο το πράγμα, okay. ότι, ότι έπιανε να δώσω πολλά πράγματα που δεν ήθελα να τα πιάνω μόνο εγώ. ήθελα <laughs> να αρχίσει να τα πιάνει και κόσμος. κόσμο. Να πιάνεις μια ενέργεια, μια αγάπη. Να να πάρα πολλά πράγματα okay. για τη ζωή. Και πώ πρέπει ναι. να είναι η ζωή. Ναι. Και, που... και εσύ ενήλικη, δασκάλα μουσική, είσαι... Ναι, okay. ναι Mm. Και πραγματικά νιώθω ότι δεν πρέπει να τα πιάνω μόνο εγώ τώρα, τα πράγματα. Ότι έχει πάρα πολλού κόσμο που πρέπει να υποφεληθεί. Που, που πρέπει να αποδέχτε τούτο το πράγμα να, να, να τα δουν και να μάθουν πράγματα mm. okay. για τη ζωή μέσα από τώρα, τα μωρά. Ότι είχαν πάρα πολλά πράγματα να προσφέρουν. Mm -hmm. και να μην μένουν στο περιθωριοποιημένα, α πούμε. ή στον δικό του κύκλο των ότι, κλειστών, α πούμε. Ότι είναι πράγματα που πρέπει να, 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 να διδάξουν. Εντάξει, βέβαια, τούτο ισχύει για όλε τι ε, κοινότητε. Δηλαδή, άμα. Όχι κοινότητε, για, για όλου του κύκλου, α το πούμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δηλαδή, κάποιοι με πιο τυχεροί, α το πούμε, στη ζωή, και γίνει, έχουν και γίνει να πούν κάποια πράγματα, να μην ναι. του αφήνουν ούτε γίνου. Ναι. Εντάξει, εγώ η εμπειρία μου ήταν. Ναι, θέλω να, Σε να πω, θέλω να πλέση. πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ναι. μπορέσουν να βγουν ναι, το τον κύκλο αυτό. Να έχουν ευκαιρία να έχουν ευκαιρία και ήδη, αλλά να έχουν ευκαιρίε στη ζωή. Οκ. Okay. Άρα νιώθε που τότε ότι τα παιδιά να δυσκολευτούν θα έχουν ευκαιρίε, α πούμε. Ναι, τούτο ήταν κάτι που. που το έβλεπε ή το ένιωθε. Ήταν ήταν κάπω δεδομένο. Εφανερό, βασικά. Ήταν δεδομένο. Ναι. Το Διό διότι ήταν που πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα, στο... που θέμα οικονομικ... οικονομία ναι ενώ που χρήματα ας πούμε και φαίνονταν ότι ήταν, ήταν να έχουν μειονεκτήματα πολλά σε σχέση ναι. με ένα συνομήλικον του κάπω. Εννοείται. Okay. Να. Και, και... 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 Ε... εγνώριζα για, το... για το Ελ mm -hmm. ε... οπότε ε... έψαξα σε άλλα προγράμματα ενώ που ε... μέσα στο πλαίσιο του music and social action που μπορεί να ήταν παραπάνω σαν interventions mm -hmm. ε... παρά κάτι το οποίο να να χτίζεται παραπάνω στο community building. Mm -hmm. ε, οπότε έκανα τι ε, πάρα πολλέ ενέργειε, συνεργασίε και αρχίσαμε τη διαδικασία και με, με τη Μίρια, τον Πέτρο ε, και ξεκινήσαμε. Εννοείται ότι είχαμε συνεννόηση μαζί με το Ελσίστema, με το ελ Σύστημα Europe. Δεν είναι franchise, δεν mm. ήταν franchise, ούτε τώρα είναι κατά κάποιον τρόπο. Πλέον τώρα όμω πρέπει να έχει ε, συμφωνία μαζί με το. Πρέπει και με εσύ να διατηρήσουν το πράγμα που δημιουργήσαν, να μην να, μπουν να, να κάτω από κάποιε προποθέσει και συνθήκε, φανταζό. Ναι, φυσικά σε κάθε περιοχή. Ακόμα και στη Βενεζουέλα, ο κάθε πυρήνα λειτουργεί διαφορετικά. Σαν εξάρτητο οργανισμό, α πούμε. Ενώ ότι εν, ε, οι ώρε που μπορεί να είναι τα παιδιά, οι μέρε, ε, τα όργανα, τα, το, η, η, κάθε περιοχή, το, ο κάθε πυρήνα πρέπει να, να χτίζεται με βάση τι ανάγκε τη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή πρέπει στην ουσία να κάνει response στην ανάγκη και ο Ιτζινό που έχει μέσα στο μυαλό σου ότι θέλει να κάνει, αλλά να μην μπορούν να το ακολουθήσουν γιατί ε, έχουν κάποιε άλλε ανάγκε. Ναι. Ε, τότε που. Γιατί η κουβέντα μα εξήγησε, που τότε που στέλνει στο στούριο. Ναι. Ένα πράγμα που κάμε τρομερή εντύπωση είναι ότι οι, οι επαγγελματίε συμμετέχοντε του, πραγμάτου, του, του, του πράγματο, α πούμε. Ξέρεις, υπάρχει μια αντίληψη ότι όσοι, όσοι ασχολούνται με κοινωνικό έργο, α πούμε, ίσως να, τους, ίσως, ίσως να ντιαμε για το πράγμα για το κοινωνικό έργο να να μην είναι τόσο σημαντικό το, περιεχόμενο να το πούμε το, μουσικό περιεχόμενο όταν γνωρίζω σαν Σαντιάγο τον μαέστρο σα. Ο οποίο σε μεγάλωσε. Ο οποίο σε μεγάλωσε. Μωρό του συστήμα. Λάβετε με έναν Σαντιάγο μαέστρο μα που είναι από την Κολομβία. Ένα μαέστρο που μπορεί να σταθεί οπουδήποτε, να ξεβιά πρόορισμα και γίνον, αλλά επιλέγει ναι. να μαέστρο σε μια παιδική, σε μια εφηβικό παιδί. Τι όπω είναι, ναι, μια παιδική. <laughs> τρεις. <laughs> παιδική είναι εφηβική, ναι. Ένα μη... είναι έτσι όπω ονομάζεται. Είναι beginners, intermediates, και wind uh, τη uh, Λάρνακας Μάλιστα. που. Άρα, αρωμα... <laughs> με επιλέγει να είναι για και να κάνουν το πράγμα ε, και ο... απο... Έχει αποτέλεσμα πλέον. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στι αρχέ σε με το αποτέλεσμα. Ε, κοίταξε. Γενικά, το πώ δουλεύει το ΕΛΣΙΣΤΕΜΑ, το καταρχήν δεν είναι. Ε, το, το σίγουρο είναι ότι πάμε για τα δύσκολα. Έχουμε στόχο το κατόρθωτο. Μάλιστα. Και μιλώ σε θέμα μουσικού επίπεδου. Ναι. Ε, ο τρόπο που είναι να φτάσουμε, με, σίγουρα διαφορετικό που το Δίο που τα κονσερβατόρια, αλλά. Ε, θέλουμε να φτάσουμε στο, το στον και ολόδος, Κάνει και παραλύτερα το με στόχο το να ξεφύγουν που, που... Το, το, να πιστέψουν στον εαυτό του, να μπορούν να βάλουν στόχου ε, στόχους goals. και να τους φτάσουν. Είναι Εν, δεν κάτι που μπορούν να κάνουν και ειδικά μέσα στην, στην ε, με τη δύναμη της ορχήστρας τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο μπορούν να κανουν mm -hmm. Οπότε ε, τούτο το πράγμα είναι, σίγουρα αφιερώσαμε πάρα πολύ χρονών και για εκπαιδεύσει που έφεραμε από τη Βενεζουέλα άτομα για να εκπαιδεύσουν του καθηγητέ μα κτλ. Ενώ ήταν από την αρχή κύριο στόχο. Και πάντα ειδικά τα πρώτα χρόνια. Οπότε πιάνναν το ρεπερτόριο οι καθηγητέ για την επόμενη συναυλία. ήταν ότι. είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Δεν να το κάνουν. Είναι αδύνατο, αλλά. Όχι, μπορούμε. Μπορούμε. να το κάνουμε. Πλέον φαντάζομαι ε, δουλεύει και επαγγελματικά ενώ έχει το κόσμο που είναι επαγγελματίες με ποια εννοία. ενα full time mm -hmm. job για γίνους, ε, μεγάλο project. Πιστεύει mm -hmm. Πιστεύεις ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει τη δουλειά αν δεν το αγαπά με τα σύγια, ας πούμε. Δηλαδή, πιστεύεις ότι μπορείς να φέρεις ένα μαέστρο που απλά να να είναι πάρα πολύ καλό μαέστρο να κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του σαν μαέστρος. Αλλά ε, θα το νιώθει, ας πούμε. Να ήταν πάρα πολλά δύσκολο. Πάρα πολλά δύσκολο. Να ήταν πάρα πολλά δύσκολο. εν πολλοί παράγοντε. Δηλαδή πρέπει πρώτα να μπορεί να αλλάξει ότι είναι μαθημένο, μαθημένη. Ε, γιατί είναι εντελώ διαφορετικό ο τρόπο που, που, δουλεύει. Το ότι μπαίνουν στην ορχήστρα από την πρώτη βδομάδα που αρχίζουν μαθήματα τα μωρά, μαθαίνουν μέσα από την ορχήστρα. Ναι, ότι να κάνουν τα 10 μαθή... χρόνια μαθήματα μετά τα μωρά. Ναι, οπότε είναι εντελώ διαφορετικό τρόπο. Οπότε για να έρθει κάποιο ο οποίο. Συγγνώμη, και τόσο τρόπο έρχεται σαν guidelines που το σύστημα. Την... Ε, το, το, θέμα, το, η δύναμη ούλη είναι η ορχήστρα. Okay. Άρα ναι, εγώ αφαιρώ την κόρη μου να μάθει βιολή, να πούμε. Να κάτσε στην αρχή. Μπορώ να την κόρη μου να μάθει βιολή. Ναι. Μπορεί. Ναι. Ε, σήμερα ση, ε, έχουμε. Ενώ ρωτώ το με την έννοια ότι είμαστε μετανάστε. Να σου πω, ναι. Όχι, καταρχήν το σύστημα είναι ανοιχτό σε ολου mm -hmm. Και βλέπουμε ένα αρκετό. Τους, ε, που θέλουν είτε οι γονεί είτε, είτε, είτε τα ίδια τα μωρά που μπορεί να έρθουν σε συναυλίε να θέλουν να μπουν στο σύστημα που μπορεί να μην έχουν ε, ε, το οικονομικό πρόβλημα, ε, να, Α, να μην ε, έχουν ε, κάποιο οικονομικό πρόβλημα. Σε τούτη την περίπτωση, ε, θεωρούμε το ζωή σημαντικό να έρχονται μαζί τα, τα μωρά. Ναι. Τούτα. Ναι. Γιατί και οι γονεί αλλάζουν τα ίδια τα μωρά στην πορεία, μωρά που είχαμε, που ε, περάσαν κάποια χρόνια, τα πράγματα τα οποία μαθαίνουν mm -hmm. ε, ε, πάρα πολλά. και για του γονεί θέλουν τα μωρά του να μεγαλώσουν μέσα σε αυτό το πράγμα. Σε τέτοιε περιπτώσει, πολλέ φορέ μπορεί να έχουν ας πούμε, το μουσικό όργανο. Mm -hmm. Ε, αλλά όχι, είναι κάτι το οποίο ναι, είμαστε ένα μικτή. Αναφέρεσαι συνέχεια στα μουσικά όργανα και θωρώ και τα καμπέντς που κάνουν εφαίρτε τα μουσικά όργανα. <laughs> Σε όλα <ούλα, laughs> τα σπίτια έχει 10 μουσικά όργανα χρησιμοποιείτε. <laughs> ναι. Δουλεύκει. Ναι, να σου πω ότι ε, μαζε, καταρχήν δεν αγοράσαμε ποτέ βιολί. Μαμά μου, ρε. Ε, Εφέρα μα για, για, τα δεδομένα τη Κύπρου, και όταν μοιραζόμασταν με άλλα συστήματα στην Ευρώπη για το πόσα όργανα μαζέψαμε στην Κύπρο, ε, ήταν ε, μαζέψετε πάρα πολλά όργανα. Έχετε πολλά βιολιά. Έχουμε πολλά βιολιά, αλλά όχι μόνον. Ενώ σκέφτομαι ότι είχαμε και ε, donation, δύο κοντραμπάσων, που δεν θα το περίμενε ποτέ κάποιος. Ποιος, ναι, οκ. Okay. Που είναι καλά κοντραμπάσαν, ενώ... Mm, ε, ναι. ε, είχαμε και βιολοντσέλλα εντονέισιον, βιόλες, που, που, που έχουν πνευστά, φλάουτα, σαξόφωνα, τρομπέτες. Και τα υπόλοιπα, φυσικά, εμπού... Ε, το Γιάννη Χρυστοδούλου Foundation, που για δύο φορέ, τρει φορέ, αγοράσαμε τα υπόλοιπα όργανα που χρειαζόμασταν τρει φορέ. Σε έχορδα, ε, 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 σε ε, κρουστά. Και η, η πρεσβεία τη Αμερική που μα έπιασε σε πολλέ μα ανάγκε όταν αρχίσαμε την ορχήστρα πνευστών. Οπότε όμω ο κόσμο ε, πραγματικά αγκαλιάσε το πάρα πολλά. Τα βιολιά είναι σχετικά πιο εύκολο που την άποψη είναι ότι κάποιο μπορεί να ξεκινήσει με πιο μικρό, Υιόλιο, με δύο τέταρτα, τρία τέταρτα. Οπότε ναι. μένουν κοινά τα βιολιά. Ε, και βλέπουμε ενώ συνέχεια έχουμε κόσμο που να έρθει να μα φέρει και πάντα έχουμε ανάγκη. Ένα μουσικό όργανο, ένα ε, μου, ακόμα μωρό. Ε, έχει κριτήρια για να μπει κάποιο, κάποιο μωρό μέσα στην ορχήστρα. Για να μπει στην ορχήστρα ή στο συστήμα. Στο συστήμα. Ε, ναι, αλλά α πούμε ότι για να μπει στο συστήμα, αμέσω μπει στην. στην ορχήστρα. Ναι, γι' αυτό yeah. δηλαδή με ρωτήσατε για την ορχήστρα. Ε, Εννοεί μουσικά κριτήρια. Οτιδήποτε. Όχι. Το, το συστήμα καταρχήν πάει ε, σε. Γενικά πάει σε περιοχέ οι οποίε θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Okay. Και πιάνει τα παιδιά που είναι τη περιοχή μετά πλέον ενώ. ενώ στο, έχουν το, έχουν... το, το πρώτο, το πρώτο άξιο μου κάνει λέει: okay, Εγώ να πάω να μέσω καταλαβαίνω ότι. Ναι. Να, να σου πω ότι ποτέ δεν γυρέψαμε μωρά. Ενώ έχουμε μόνιμα μια, ένα waiting list. Mm -hmm. ε, ε, έχετε waiting list. Και πάνω μπορείτε... από 50 μωρά. Wow. Και εμπόριτε, ε, δυσκολεύκεστε να, να το ανοίξετε για άλλο ε, σίγουρα ενώ για να είμαστε και εμείς υπεύθυνοι ε, πρέπει να μπορούμε να έχουμε τους χώρους να έχουμε το προσωπικό να έχουμε τα όργανα αλλά και να ξέρουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε τούτο για τα επόμενα χρόνια ε, ενώ, εν, και στην ουσία για να, για να μικράνε το wedding list πρέπει ένα που τα μωρά να ανηλικιωθεί και να πάει να σπουδάσει όχι απαραίτητα πρέπει, πρέπει να μπορείς να ανοίξει ε, είτε νέο τμήμα είτε νέα ορχήστρα Mm. Όταν αρχίσαμε τη νέα ορχήστρα ε, το πριν, είναι η δεύτερη του χρονιά τώρα, του, με του beginners, ε, που έπιασαμε ακόμα 80 μωρά. Πόσοι ήταν αυτό, Τζέιμ. Στι ορχήστρε 160 γενικά έχουμε 250. Που επειδή πάμε στα shelters ε, με του ασυνοδεύτου ανήλικου πρόσφυγε. Που ζουν στα shelters, βασικά. Ναι, ναι. Οπότε. Ε, πρέπει να Μπορούμε να για να μπορέσει ένα μωρό, γιατί δεν μπορεί απλά να ξεκινήσει ένα μωρό που το μηδέν μόνο του. Πρέπει να είσαι σε ομάδα που να αρχίζουν όλοι που, που την αρχή. Ε, οπότε πρέπει να μπορούμε να έχουμε του χώρου για τα μαθήματα, να έχουμε, ε, ενώ χρειάζεται ε, οικονομική δυνατότητα. Ε, οι Κυπραίοι ή τέλο πάντων τούτοι που ζουν παραπάνω χρόνια στην Κύπρο υποστηρίζουν το το πράγμα και νιώθουν το, νιώθουν το σαν κάτι καλό α πούμε ε, ε, Ναι, ε, γενικά τα μηνύματα που πιάνουμε από τον κόσμο ε, ε, έχουμε πάρα πολλοί κόσμο που πάντα οι συναυλίες μας είναι sold out. Ε, πάντα έχω, νιώθουμε την αγάπη του κόσμου νιώθουμε την έντονα την αγάπη του κόσμου έχουμε και ένα, μια ομάδα η οποία ονομάζεται Friends of Systema Cyprus ε, η οποία είναι είτε για καλές μανεθελοντών το one of συναυλία που για να γίνει μια συναυλία θέλουμε 30 θελοντές αλλά και για οποιαδήποτε βοήθεια Χρειαστεί. κοινωνικού περιεχομένου μπορεί να χρειαστούμε ε, είτε για κάποιο γιατρό είτε για ό,τι τι μπορείς να σκεφτείς αμέσω, ε, αμέσως μόλις βάλουμε την ανάγκη να αμέσως να επικοινωνήσουν μαζί μας που εσύ, ε, 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 το εχθές έχουμε σχεδόν 300 άτομα μέσα σε γίνει την ομάδα Να σου πω γιατί σε ρωτώ αν είσαι στο facebook ας πούμε και με μου πεις ότι είναι το έτσι εσύ κάθε 10 post να δεις ένα, ένα, ένα έναν post που να έχει κάποιου είδου ρατσιστικών υπονοούμενων ή οτιδήποτε ας πούμε ναι. ε, Εσάς γίζει ζητούν το πράγμα. Ευτυχώς, σπάνια, αλλά επηρεάζουν μας... Τα ε, υπόλοιπα. Ε, ναι, επη, επηρεάζουν μας ε, αρκετά πράγματα που μπορεί για παράδειγμα να γίνονται στην ε, περιοχή πρόσφατα όταν, είχαμε, όταν ήταν τα, τα πονγκρόμ και κάμετε και ανακοίνωση τότε ναι, ήταν πάρα πολλά ανακοίνωση και αγάπη πολύ ναι και εννοείται ότι ναι, πολλέ φορέ μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε τρόπους για να προστατεύσουμε τα μωρά μας για να μπορούν να έρθουν. α Πλέον και να πίσω. Ε, ναι, εγώ, εγώ έτσι το νιώθω και σε, 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 σε πλέον ενώ είμαστε στη φάση που θέλουμε να γιατί παλεύουμε για πάρα πολλά πράγματα mm. καθημερινά ε, είτε που αφορούν ενώ τα δικαιώματα ναι. των μωρών ναι. μας ε, και κάθε συν άλλο μωρό που μπορεί να είναι στις ίδιες καταστάσεις ε, είτε, νο, είτε μετανάστες, είτε ασύλου είτε ε, πρόσφυγες είτε είναι ε, Κυπραίοι ε, εμ πράγματα τα οποία συναντούμε δυσκολίες καθημερινά, ε, και ευτυχώς έχουμε έχουμε καλές συνεργασίες ε, με διάφορους φορείς οι οποίοι μπορούμε να συνεργαστούμε για να όχι να παναβοιτίσουμε αλλά να ε, να, να αντιμετωπίσουμε μια, μια δυσκολία. Αλλά εμπράγματα ε, τα οποία βλέπουμε καθημερινά, είτε σε ε, πρόσβαση ε, σε, για, για την υγεία είτε των μωρών, είτε των γονιών του. Εννοεί <laughs> βλέπει αρκετά πράγματα. Έτυχε μια μέρα να για με στο συστήμα. Βασικά στραμμένο ε, να με βοηθήσει με κάτι. Και. Νομίζω δεν είχε, εν είχε, είχε κάποιο μόνο για μένα. Μάλλον ήταν μια ώρα που δεν είχε κόσμο, α πούμε. Και σε κάποια φάση ήρθε η ένα νυχτιό μωρά και κάτσαν για μένα και πρόσεξε ότι συζητούσε για εντελώ ασχετά πράγματα. Ναι. Ε, Λέσχε σου η μάμα του <laughs> ή η μεγάλη του η αδερφή η ή... Συμβαίνουν το πράγμα, δηλαδή γίνεται και οφείλει μια κάποιο είδου υποστήριξη, είτε ψυχολογική, είτε οτιδήποτε, αλλά και αν official εν, εν μέρο τη δουλειά ή εν κάτι που νιώθει, α πούμε. ή εν κάτι που πρέπει να γίνει, ή εν κάτι που έτυχε, έντια γινήσκε. Ε... ή επειδή θέλει και <laughs> ξέρουν να έρθουν να σε βρουν για να του πείτε να μου πρέπει α πούμε. Ε, mm, το λοιπόν. Είναι. και official γίνεται, που την άποψη είναι ότι αν υπάρχει κάποια τέτοιου είδου ανάγκη. Ε, έχουμε τη συνεργασία με το, με το Δήμο Λευκοσία στο Πολυδύναμο ε, που έχουν δωρεάν ψυχολόγους που μπο, μπορεί να παραπέμψουμε. Mm. Ε, που εννοείται και τούτο ενώ πρέπει να ε, θα είναι απλά ένα αυτή να μου πει κάποιος α, εντάξει, πιένε και αμένω έχει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει για να φτάσει σε το σημείο αλλά ε, γενικά είναι μια οικογένεια είναι μια οικογένεια που νιώθουν ότι μπορούν να ακουστούν, μπορούν να ζητήσουν συμβουλή. It's a safe space. Ναι, κακό που τα συζητήσουμε τα πράγματα και μπορεί να τα ακούσουν τα ίδια τα παιδιά ή κάποιοι άλλοι που έχουν ιδέα. Είσαστε, out and proud, ας πούμε... Ξέρει πολλοί κόσμος ότι το πράγμα γίνεται και ότι είναι απλά μια μια ορχήστρα που πάνε και παρακολουθούμε. <ΣΟΥΟΥ> ε, ένα... Μπορεί να είναι καλό να να ε, ένα από τα μωρά μας, τα μωρά μα. Ένα από τα παιδιά μα, από του έφηβου μα. Στο podcast. Ε, έναν ή μια. Ενώ ε, μπορεί να ήταν καλό να κάνει ε, τέτοια συζητήσει συζήτηση μαζί του. Τι είναι ε, ε, που θέλω να να Αν δεν φέρω να μένω, να του ρωτήσω ότι. Ναι, πώ το βιώνουν. Ε, σίγουρα ενώ και βλέπουμε μετά που μεταφερθήκαμε στου νέου μα χώρου, που είναι υπέροχα <laughs> Η ανάγκη μεγαλώνει ακόμα παραπάνω, γιατί νιώσαν ότι έχουν σπίτι ε, και έντιαμε τόσες πολλές ώρες και πλέον δεν μας χωρούν οι τόποι. Ένα mm. ε, 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 έξω για την πράγμα είναι και άλλο χώρο. Μπορεί να θέλουν να διαβάσουν το μουσικό τους οργάνων μπορεί να θέλουν να διαβάσουν τα μαθήματα τους και να ζητήσουν βοήθεια από εμάς, που και, και προσφέρουμε τους στο... Ε, είτε απλά για να είναι μεταξύ του, να, να είναι τζαμέ το απόγευμα. Ε, Προ, προς... Και πάρα πολύ. Και <laughs> ε, <laughs> <πλέον>. ε, <laughs> πάρα πολύ είμαστε πάρα πολύ αλλά χρειαζόμαστε περισσότερου χώρου. <laughs> ε, Ενώ πλέον είναι ανάγκη τούτο. Ε, προσφατά συμμετείχα σε μια εκδήλωση που κάμετε που ε, ήταν κάπω σαν επαγγελματικό προσανατολισμό mm -hmm. των παιδιών του συστήματο. Ε. Και ξέρω ότι συμμετέχεσαι σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία κυρίως πέραν από τον ρόλο των κοινωνικών έχουν και πάρα πολλά μεγάλο ρόλο στο capacity building και στο, mm. και στο να δημιουργηθούν ευκαιρίε πέραν του κοινωνικού. Mm. Του, του. Άρα βλέπεις το ότι τούτη η γενιά των μουσικών που βασικά αναγιώνεται τώρα γιατί τώρα τέσσερα-πέντε χρόνια και που τους mm -hmm. έξι no, που τους ναι. αναγιώνεται εν, Βλέπε, βλέπεις το ότι είναι να δημιουργήσουν μια σκηνή σιγά σιγά βλέπεις ότι γιατί δεν είναι απλά παίζουν πλέον οι, οι, Βλέπ, όχι. βλέπουμε ένα άτομα τα οποία φαίνεται είσαι ένα μωρό μου προχτές είπε εγώ θέλω να γίνω θέλω να σπουδάσω ξέρω εγώ τούτο βλέπουμε ότι είναι να, να, να δημιουργήσει <σχεδιακά> τη νέα, μια, νέα γενιά μουσικών ας πούμε και, τι έχει τούτο να προσφέρει τι έχει τούτο να προσφέρει που μόνον του και ο, ο διαφορετικό τρόπο, τι, έχει, το να προσφέρει σε μερικά χρόνια στη μουσική σκηνή στη, στην Κύπρο. Δεν ε, ξέρουμε ακριβώ. Προσφέρει... Εγώ φαντάζομαι. Ναι. Α, και φαντάζομαι να είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και υπέροχο. Ε, να δείξει. Και, και, η συνύπαρξη. Βλέπουμε εντό να γίνεται σε άλλε χώρε. Mm. Ενώ που εν είδη παραπάνω χρόνια. Και όντω να πάνε να σπουδάσουν, να έρθουν να μπουν σε ορχήστρα. Επαγγελματική. Ε, ή έναν ε, active μουσική. Ε, εννοείται ότι καταρχήν δεν είναι απαραίτητο ότι τα μωρά που έρχονται στο συστήμα έρχονται γιατί θέλουν να γίνουν μουσική. Δεν είναι ο πρώτο λόγο που έρχονται, αλλά φυσικά έχει μωρά που ναι, θέλουν να γίνουν ουσποτελ, μουσική. ή ή μπορεί να μην το φαντάζουν Ναι, και μέσω... ναι στην Πο, πορεία. Πόσο είναι το επαγγελματικό σα προσωπικό, Εκτό που του Με του καθηγητέ είμαστε. 15. Wow. Με του καθηγητέ. Μπορώ να ρωτήσω από πού έρχεται το funding. Με αϊπνίε. Και συνεχή αγώνα. Καταρχήν από τι συναυλίε μα που μπορεί να έχουμε το Nation Box, που, που, που τον κόσμο ενώ που μπορεί να κάνει ε, online ε, δωρεέ που ιδρύματα ε, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Δεν ξέρω είναι δωρεάν Ναι, ναι. Το, το κόστο κυρίω για να. Το κόστο του εισιτηρίου στην ουσία για να καλύφθηκε το κόστο τη παραγωγή τη συναυλία. Ε, το Υφυπουργείο Πολιτισμού στηρίζεται τι συναυλίε μα. Ε, ενώ ε, γενικά. Και, ο Δήμο Λευκοσία, στυρίζει... Λευκοσίας για τα πρώτα τέσσερα χρόνια ε, μα παραχωρούσε χώρου για τα μαθήματα για τι πρόπε. Wow. Ωραία. Ηταν τεράστια βοήθεια. Wow. Τεράστια βοήθεια για το ξεκίνημα. Ναι. Ε, και πάντα είμαστε ευγνώμων Οκ. Okay. Άρα στηρίζεστε κυρίως σε, σε donations, και, donations να ξεχωρίσουμε τον δωρεά. Και, ναι, ναι. ενώ ναι. ε, ναι, και από ευρωπαϊκά προγράμματα που κάνουμε συνέχεια αιτήσει. Ναι. Που ενώ εν, 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 να βρούμε πρέπει να είναι πάντα όμως σε συνάρτηση με του στόχου που έχουμε για τα προγράμματα. Στε... Ναι. Και για τα μωρά Και τα πλάνα μα για το 24. <laughs> ε, λοιπόν, 20 του Απρίλη θα έχουμε συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου όπου θα έχουμε μαζί μας και 30 νέους από τη Γαλλία που θα παίξουν wow. με Lounge Musical ή, ή, το όνομα της συναυλίας και να έρθουμε το συστήμα της Γαλλίας όχι δεν είναι το συστήμα, είναι ένα οργανισμό okay. ναι, αν υπομονούμε η αλήθεια εν, να έρθουν προβάρουν μαζί σας μια-δυο ναι. Αυτούς μέρες όχι, ε, ε, μια δυο μερες οχι μια εβδομαδα και, και τους πού ε, να το αναλάβουν ο οργανισμό ο ίδιο. Okay. Εν πάλι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δικών του mm -hmm. που, που να έρθουν. Και αν υπομονούμε πάρα πολλά, και είναι κάτι που, 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 θέλουμε να φέρνουμε τα μωρά μαζί, μαζί με άλλου. Πέντε και κάτι που κάνουμε γενικά, είτε με το σύστημα Europe Youth Orchestra που κάθε δύο χρόνια του ενάσχει και φέτο το καλοκαίρι στην Ιταλία, στο Πέζαρο, που στέλνουμε παιδιά. Ε, που okay. είναι κάτι που ανυπομονούν γενικά. Ε, ε, Προφανώ, εντάξει. Αλλά εννοώ ε, άλλο μετά, ε, 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 δεν ξέρω αν πρέπει να πω για τη συναυλία του καλοκαιριού. Μέμπις, oh, yeah, αλλά και yeah. συναυλία του καλοκαίρι. Πολλά μεγάλη. Okay. Ε, και ε, το που τα ταξίδια, για παράδειγμα, πέρσι και, σε, σε ε, σε σύνδεση με το τι έλεγαμε για τα μωρά που ενδιαφέρονται, είχαμε ο κοντραμπάσο μα που μετά από ακρόαση ε, πήγε στο summer camp του Εσκουέλα The ε, Music στο Ρέινα Σοφία στη Μαδρίτη. Εντάξει, ακούτε πάρα πολλά σοβαρό. ναι, είναι πάρα πολλά Επίτευμα. σοβαρό. Και ήταν η πρώτη φορά που πιάσαμε φούλη υποτροφία κάποιον. Wow. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπει. Και είναι και πάρα πολλά cool διότι because... Μέσα σε έξι χρόνια ζωή, σε καταφέρετε να κάνετε το πράγμα και. Ναι. Ταξ, πράγμα. Και Άλλον ε, που πήγαινε ένα βιολοντσέλο μα στην Κέρκυρα που ήταν τα masterclass για τα βιολοντσέλα και προσφέραν τη ε, θέση για να σπουδάσει. Στο Πανεπιστήμιο τη Κέρκυρα. Ναι, όταν τελειώσει το σχολείο. Το κράτο το, του κράτους. Το, το, Ιόνιο, ναι. Ναι, το Ιόνιο. Και αγοράσαν κοντρα, και βιολοντσέλο. Wow. Καλό. Ενώ ευτυχώ το τον που λέει, Όχι, αγκαλιάζουμε μα. Έχουμε. έχουμε ε, φυσικά, πραγματικά είναι ένα συνεχή αγώνα, αλλά. Νιώθει ευθύνη για το τα παιδιά. Προσωπική είναι ευθύνη, να πω. Ναι. Γιατί. <laughs> ε, ευθύνη η... Ευθύνη που την άποψη του. Ενώ νιώθει μια ευθύνη του τύπου ότι το άλλα ράδι δεν προχωρήσουν να δεν γίνει κάτι. Πώ πώς νιώθει για αυτό το πράγμα. Νιώθω ευθύνη στο να, στο να, να μπορέσουμε να του προσφέρουμε, αλλά εν κάτι που μαζί που κάνουμε. Δηλαδή, χωρί τα μωράδα δεν υπάρχει συστήμα. Mm -hmm. ε, το το Πραγματικά την ευθύνη να μπορούμε και εμεί να ε, δημιουργούμε τις ευκαιρίες που χρειάζονται και, και κάθε φορά με τις ανάγκες τους. Mm -hmm. Και το τούτο που, που είπες που ήρθε ε, στο, στο σεμινάριο που κάναμε, το, το έναν νεράσμους πρόγραμμα το In News ε, From Youth to Professionalism είναι ε, μια ανάγκη για να ξέρουν τι να περιμένουν εάν όντως θέλουν να σπουδάσουν μουσική τι ευκαιρίες μπορεί να έχουν, τι πρέπει να κάνουν για να πετύχουν τις τι είναι στις ευκαιρίες. Και το δεύτερο μέρος είναι να είναι και το job shadowing, που να μπορούν να πάνε, να μπορούν να, να είναι μαζί με επαγγελματίε. Ο καθένα του τομεί που μπορεί να το, τον ενδιαφέρουν. Ε, Όσοι ώρα έγινε το, το σεμινάριο, που ήταν το πρώτο, ε, μιλούσαμε με τη Μίριαν και λέγαμε μια της άλλης, πόσο χαρούμενε είμαστε που γίνεται τούτο το πράγμα, που το, που mm. το κάνουμε, τούτο το, mm. το, το project. Και είναι ένα project που πρέπει να... Που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να θυμούν το σύστημα και να το κάνετε, δηλαδή, να βρείτε τρόπο να πάει στα σχολεία, δηλαδή στα μουσικαλίκια, ας πούμε. Mm. Ε, ξέρω, εντάξει, να μην ξέρω ξέρουμε τι κάνουμε με τούτα τα πράγματα. Έφε, ναι, αλλά, ναι, θεωρώ ότι λογικά... Ναι, ναι. ναι αλλά, θεωρεί, αλλά πρέπει, ξέρει. Και ίσω σε όλε τι δουλειέ, να ξέρει ε, <στα> την περίπτωση. Η, η αλήθεια ναι, είναι ότι κάποια από τα σχόλια που είχαμε, ε, που έτυχε να έρθουν και κάποιοι καθηγητέ που μπορεί να περάσαν, ή, mm -hmm. ή, ήταν ότι. Μα τούτο είναι. Πρέπει να <στα> γίνονται ε, 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 για ε, <στα> όλου. Δεν είναι <στα> ]ε, μόνο ε, για τα μωρά του. Ένα πάω στο λάθο ξερολογιστή, τι είναι το πράγμα, να μην πω ότι κάτι. κάποιον. Ναι, ενώ. Αλλά για μουσικού ενώ που μπορεί να. Προφανώ. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Θες να μας πεις εσύ? Να σε ρωτήσω εσένα. Καλό. Να σε ρωτήσω εσένα για την ταξί. Ενώ επέρασες που γνωριστήκαμε πότε ήταν το... Έχει και τρία χρόνια. Ναι. Ε, με το πρόγραμμα με τις, τις χοροδίε που ήταν τέλο πάντων mm. μέσα στον κορονοϊό, το δύσκολο. Οπότε βλέπει τα μωρά να μεγαλώνουν, mm. να μην είναι πλέον μωρά. Mm. Mm. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Ε, ε, ενώ έχει μωρά που τα βλέπω τρία χρόνια, ναι, ναι. Εντάξει, κάθε εβδομάδα ναι, 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 αλλά ενώ πώς τι είναι για σένα το συστήμα <συ> κοίτα ε, για μένα για μένα γενικά είναι πάρα πολλά δύσκολο ε, γενικά να αντιληφθώ ε, θέλω να ακούς τι λάθος, ενώ πω, πω και ελπίζω να με ακούς εγώ σε όλη μου τη ζωή την ενήλικη μου ζωή ε, έβλεπα ότι το κοινωνικό έργο πάντα είχε μια ταπέλα κάπω charity, α πούμε, η οποία με απασχολούσε και νιώθω ότι ήταν, ήταν πολλά κακό πράγμα και νιώθω ότι ε, νιώθω ακόμα ότι δημιουργά δυο κατηγορές ανθρώπων και που κάνουν το charity και τους που το λαμβάνουν και τούτη σχέση εμπάντα τσιλίων περίεργη ας πούμε. Το πρώτο πράγμα που ένιωσα με το συστήμα δεν είναι τούτο. Mm. Εγώ ένιωσα με το συστήμα ότι είναι μια παρέα αθρών κοινότητα που δουλεύουν για έναν κοινό σκοπό και αυτό αυτός ήμουν επιφυλακτικό όταν έρθει την πρώτη φορά. Ε, πολλές φορές, πολλές, φορές, μου έτυχε το, αν, το ανάποδο που σε περιγράψα πριν. Άρα τι νιώθω. Νιώθω ότι μια κοινο, κοινότητα που μεγαλώνει νιώθω ότι παράγεται έργο Έτυχε να γυρίσκω τρει φορέ σε κάποιε συναυλίε, είτε για δουλειά, είτε για να παρακολουθήσω με τι κόρε μου και περάσαμε υπέροχα ας πούμε Συμβούμε ότι το καλοκαίρι που ήρθε και να λες μου πέσουμε Και μόνο να περάσαμε υπέροχα Εμένα αρέσκει μου και πάρα πολλά τούτη η έλλειψη Εντός να πω Η έλλειψη, η άγνοια κινδύνου που έχω Πας στη σκηνή ε, μια άγνοια κινδύνου η οποία δεν τη βλέπει σε έναν μωρό που ένα το βάλει μάμα του να πάει να μάθει βιολίν γιατί σε 4-5 χρόνια πρέπει να παίξει στην ορχήστρα. Ναι. Βλέπει άλλη. Ε, μωρά χαμογελαστά, πα στη σκηνή, απολαμβάνουν τη μουσική, απολαμβάνουν το κοινό, απολαμβάνουν το χειροκρότημα. Ναι. Και απολαμβάνουν, όλοι νομίζω, και νομίζω πολλά άλλοι άνθρωποι που δεν το νιώθουν έτσι παραπάνω είναι τούτο που νιώθω <συσο> να, σε πάρω πίσω στο, για το charity δεν ε, εν αν η ηλεκ... λέξη θα κατηγορήσω τη λέξη να κατηγορήσω όχι να κατηγορήσω να <συσο> συζητήσει για τα action ε, για το, τη διαφορά <συσο> <συσο> που έντρω μέσα στις αρχές μας το πράγμα όταν Διαφορετικό διαφορετικόν το να νιώθεις λύπηση και γι' αυτό να, να θέλει να δώσεις κάτι και αυτόματα ίσως να, να, να έχει το savior syndrome. Ότι είσαι που πάνω και ενάρτης να δώσεις Και διαφορετικό το να ενώσεις δυνάμει γιατί έχουν όλοι κάτι πάρα πολλά σημαντικό να προσφέρουν και μαζί να το δημιουργήσει. Παλεύχει για τον ίδιο σκοπό να θεωρούμε βοήθεια. Νιώθω ότι βοηθώ. Mm. ότι προσπαθούμε να δώσουμε ευκαιρίες αλλά και πάλι μεγαλώνοντας τα μωρά μέσα το σύστημα δεν υπάρχει χωρί τα μωρά είναι κάτι που κάνουμε μαζί mm -hmm. και τούτο το πράγμα πραγματικά είναι κάτι που χρειάζεται θεωρώ ο κόσμος τούτα τα μωρά που σε, σε συνδυασμό με το πώ εμεγαλώσαν σε τα βιώματα τα οποία έχουν σε μια πιο σκληρή ζωή, να το πω έτσι: σε πιο σκληρέ ηθίκε. Mm -hmm. Παράλληλα, να κάτσουν σε μια ορχήστρα που τον Τζερόμπο είναι 7 χρονών, mm -hmm. και να έχουν να, να μπορούν να συνεργαστούν με ουλού, mm -hmm. και να έχουν έναν κοινό στόχο με άλλο, ακόμα ξέρω εγώ 79, να είναι 100 άτομα ξέρω, mm -hmm. στην ορχήστρα. Και να ξέρουν ότι μαζί. Εν πρέπει μόνο να πρέπει να θωρώ τι νότε, να παίξω σωστά, να βάλω σωστά τα δάχτυλα, να καλώ το tuning μου. Πρέπει να έχω έννοια την υπόλοιπη ορχήστρα να ακούω ότι παίζουν mm -hmm. για να παίζω μαζί του. Και να μαθαίνει τότε τα skills που τον που σε 7 χρονών. Mm -hmm. Και να συνεπάρχει με τον, τον τρόπο. Mm -hmm. εν τούτα εν τα μωρά που θέλουμε μετά να είναι οι πολίτε τη κοινωνία μα. Προφανώ. Προφανώ. Και πόσα έχουν να δώσουν. Πάρα Οπότε πολλά διαφορετικό από το το charity and it's not us it's not oh. ευχαριστούμε Εγώ. και ευχαριστούμε που είστε <laughs> ε, και καλή τι να πούμε καλή, συνε... δύναμη γιατί εγώ, εγώ εγ, εγ, ξέρω πόση δουλειά χρειάζεται για να τρέξετε μπράβο στην ομάδα love you <laughs> <laughs> <Love you too>. <laughs> Ευχαριστούμε και την ΔΕΛΠΙΟ για τη χορηγία. Καλή, Καλή συνέχεια.